Οι ρωσικές δυνάμεις υποχωρούν με μεγάλη ταχύτητα από τα μέτωπα του Κιέβου και του Τσερνίχιβ με προορισμό τα ανατολικά της Ουκρανίας, όπως αναφέρουν οι Ουκρανοί. Πίσω τους όμως αφήνουν πτώματα και νάρκες, με τον Ζελένσκι να λέει ότι θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αφαιρεθούν οι νάρκες των Ρώσων από τα εδάφη της χώρας. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο πυραυλικό χτύπημα στο Μικολάιφ την περασμένη Τρίτη, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, με τις έρευνες να συνεχίζονται. Στα ευχάριστα νέα για τους Ουκρανούς είναι η ανακατάληψη του Μπροβάρη στα 20 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου. Οι Ρώσοι αποσύρθηκαν και οι κάτοικοι προσπαθούν να επιστρέψουν στη ζωή τους. Θα έλεγα ότι η ζωή δεν είναι πολύ καλή. Τα πάντα είναι κλειστά. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πια τρόφιμα. Ψωμί δεν έχει έρθει εδώ και 3 εβδομάδες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα ανατολικά, στην περιφέρεια του Ντομπάς, προκειμένου να πολιορκήσουν το Χάρκοβο, το οποίο έχει σφυροκοπηθεί ανελέητα με ρωσικές οβίδες και πυράβλους. Σύμφωνα με αναλυτές, οι Ρώσοι προσπαθούν να διώξουν τελείως τις ουκρανικές δυνάμεις από τις περιφέρειες του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ και να τις καταστήσουν de facto ρωσικές. Στην Οδυσσό, τα σποραδικά πυραυλικά χτυπήματα συνεχίζονται, είτε από την Κρυμαία είτε από ρωσικά πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από την Κρυμαία προς την Οδυσσό τάραξαν την ησυχία που υπήρχε στην πόλη τις τελευταίες ημέρες. Οι κάτοικοι εδώ είχαν ξεκινήσει την προσπάθεια για να επιστρέψουν στους ρυθμούς μιας κανονικής ζωής και καθημερινότητας. Όμως αυτοί οι πύραυλοι που έπεσαν τη νύχτα και καταρρίφθηκαν από αντιαεροπορικά όπλα των Ουκρανών προκάλεσαν για ακόμη μια φορά σκηνές πανικού. Sérgio Ferreira Almeida, Euronews, em Odessa, na Ucrânia.